Περισσότερα από 150 τεστ κορονοϊού με τη διαδικασία drive-thru είχαν γίνει μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι στην Αγριά από τον ΕΟΔΗ. Όλα τα τεστ ήταν αρνητικά, γεγονός που προκαλεί ικανοποίηση για την επιδημιολογική εικόνα στη συγκεκριμένη δημοτική ενότητα. Η προσέλευση του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ήρθανε, εξεταστήκανε, ήταν όλοι αρνητικοί. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει 140 δειγματοληψίες, έχουμε πάει πολύ καλά. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε πολύ θετικά και γενικώς και τα αποτελέσματα είναι θετικά από ό,τι βλέπουμε. Πάμε αρκετά καλά, αυτό όμως δεν πρέπει να μας εφησυχάζει. Είναι σημαντικό ότι έχουμε τόσο μεγάλη συμμετοχή. Τέτοια νούμερα είναι στο επίπεδο του Βόλου που έχει. Ναι, όντως. Είναι και όλα αρνητικά, όπως λέμε, ναι. Αυτό είναι πολύ θετικό. Μέχρι τώρα, ναι, είναι αρκετά θετικό. Όμως, όπως προείπα, δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε για κανένα λόγο. Πήγαμε πολύ καλά, παρόλα αυτά πρέπει να προσέχουμε. Συνολικά έγιναν σήμερα στην Αγριά 145 rapid test στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αποτύπωση της επιδημιολογικής εικόνας στο Δήμο του Βόλου με τη συνεργασία της Αντιδημαρχίας Περιφερειακών Ενωτήτων του Δήμου, του ΕΟΔΗ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο ΕΟΔΗ, ο Δήμος Βόλου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουμε συγκροτήσει ένα ενιαίο, ένα κοινό μέτωπο απέναντι στο κοροναϊό. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Οφείλουμε να τηρούμε απαρέγκλιτα τα μέτρα. Οφείλουμε να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί, γιατί αυτή η μάχη δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε. Έχουμε συμμετοχή και θέλουμε ο κόσμος να συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες των rapid test, γιατί με αυτόν τον τρόπο καταγράφουμε την πραγματική κατάσταση και γνωρίζουμε σε τι επίπεδα βρίσκεται το φορτίο, το επιδημιολογικό κάθε περιοχής. Άρα θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση με τη συμμετοχή του κόσμου. Στο μεταξύ, ένα θετικό κρούσμα κορονοϊού καταγράφηκε χθες το βράδυ σε εκπαιδευτικό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βελεστίνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκπαιδευτικός ενημέρωσε χθες αργά το βράδυ τη διεύθυνση του σχολείου για το θετικό αποτέλεσμα του τεστ, το οποίο υποβλήθηκε, και αμέσως ενημερώθηκε ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Σήμερα το τμήμα στο οποίο διδάσκει ο εκπαιδευτικός δεν λειτουργήσε και τέθηκε σε αναστολή λειτουργίας για 14 ημέρες. Τα μαθήματα στα υπόλοιπα τμήματα του σχολείου έγιναν κανονικά, ενώ σήμερα πραγματοποιήθηκε στο σχολείο απολίμανση.